δυστυχώς ήρθαμε σε πολύ δύσκολη θέση φέτος. Είναι η τρίτη προσπάθεια που γίνεται για να υποθεθεί το χωριό. Οι προηγούμενες δύο είχαν πριν από αρκετά χρόνια. Η κατάργηση του σιδηροδρομικού σταθμού και η κατάργηση της χωροφυλακής. Το τρίτο χτύπημα είναι τώρα το σχολείο. Εσείς όμως είστε αποφασισμένος να κάνετε αγιασμό τη Δευτέρα στο σχολείο, στον Μήλο? Ναι, θα κάνουμε αγιασμό. Ναι. Έστω και χωρίς δασκάλους, αγιασμό θα κάνουμε. Θα είμαστε όλοι εκεί. Έχουμε τις πράσεις του Δήμου. Κάναμε παράσταση διαμαρτυρίας στην Πρωτοβάθμια, στον Άπλιο, παράσταση διαμαρτυρίας στην έδρα της Πρωτοβάθμιας στην Τρίπολη. Έδωσε και ο Δήμαρχος προχθές το απόγευμα σχέδιο για το θέμα αυτό. Και είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε συνεχείς τις κινητοποίησεις μέχρι να δικαιωθούμε. Να σας ρωτήσω κάτι, πόσα χρόνια κάνετε αγιασμό σε αυτό το σχολείο? Εγώ σε αυτό το σχολείο κάνω 22 χρόνια αγιασμό. Και φέτος πώς νιώθετε? Φέτος νιώθω λίγο άσχημα. Όχι λίγο, αρκετά άσχημα. Γιατί πρέπει το σχολείο να μείνει, γιατί είναι ένα κύτταρο κοινωνίας, ένα κύτταρο σε κάθε κοινωνία. Όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες, κλιμακώνουμε μέρα με τη μέρα τις αντιδράσεις μας σχετικά με το κλείσιμο του σχολείου των Μήλων. Δυστυχώς προς το παρόν ακόμα δεν έχουμε κάποιο νεότερο. Χθες είχαμε μιλήσει και την παραγωγή διεύθυνση του Υπουργείου και άλλη μια φορά μου είπε ότι είναι θέμα του Υπουργού. Υπάρχει μια υπουργική απόφαση η οποία ανακαλείται με νεότερη υπουργική απόφαση. Ευελπιστούμε ότι σήμερα ή αύριο θα έχουμε νεότερα. Έχω μιλήσει και με τον κυβερνητικό βουλευτή. Μου είπε ότι το κοιτάει και αυτός. Σήμερα δεν κατέστησε να το να μιλήσω. Πιστεύω τις επόμενες ώρες να έχουμε κάτι καινούριο. Ήδη αύριο έχουμε προγραμματίσει να ανέβουμε στο Υπουργείο και να επιδιώξουμε συνάντηση με τον ίδιο τον Υπουργό για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Νομίζω ότι ευελπιστούμε ότι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα μέχρι τη Δευτέρα. Την κατάσταση την ξέρετε, εντάξει, είναι ένα σχολείο 30 παιδιών, δεν είναι ένα σχολείο μικρό, 5 ή 10 παιδιών, το οποίο δεν το συζητούσαμε. Και η τοπική κοινωνία εδώ, την οποία και εκφράζουμε, θέλει να μείνει ανοιχτό. Νομίζω ότι είναι ένα δίκαιο αίτημα και γι' αυτό και το υποστηρίζουμε και πιστεύω ότι μέχρι τη Δευτέρα θα το καταφέρουμε. Σε περίπτωση που δεν το καταφέρουμε, το απευχόμαστε? Δεν συζητάμε αυτή την περίπτωση. Νομίζω ότι θα γίνει μέχρι τη Δευτέρα και γι' αυτό και βλέπετε ότι το χωριό είναι όλο εδώ και παλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το σχολείο σημαίνει ότι υπάρχει ζωή και με 30 παιδιά δεν κλείνει το σχολείο. Υποβάθμιση για το χωριό. Υποβάθμιση. Είχαμε την αστυνομία, την πήρανε. Είχαμε το κέντρο του Δήμου εδώ, το πήρανε. Και τώρα θέλουν να πάρουν και το σχολείο. Είχαμε αρχικό λιμεναρχείο, είχαμε αστυνομία, είχαμε τελωνείο εδώ πέρα. Είχαμε σταθμό χωροφυλακής, είχαμε σταθμό τρένου. Είμαστε κόμβος, είμαστε τον Δημαρχείο, το πρώτο Δημαρχείο. Δεν θα μας πάνε αλλού. Εγώ έβγαλα σχολείο εδώ πριν 70 χρόνια. Τα παιδιά μου εδώ βγάλανε και βγάλαμε 100 επιστήμονες οι Μήλοι. Οι Μήλοι έχουν βγάλει 100 επιστήμονες τα 30 τα τελευταία χρόνια. Θα μας κλείσουν το σχολείο. Εκνευρισμένο σας βρίσκουμε. Είμαι, διότι πονάω αυτόν τον τόπο. Περπάτησα ξυπόλυτος εδώ την κατοχή εγώ. Ξυπόλυτος αυτό το σχολείο πήγαινα. Με τα πόδια 2 χιλιόμετρα ερχόμουν από το Καλαμάκι. Για να πάω σχολείο εδώ. Και θα μας πάρουν το σχολείο τώρα. Με ποια λογική? Αν θεωρούνται μορφωμένοι και ανώτεροι άνθρωποι. Θέλουν να μας κλείσουν το σχολείο μας, παλεύουν χρόνια γι' αυτό, δεν θα το πετύχουν όμως. Το χωριό έχει ιστορία αιώνων, έχει βοηθήσει και στην επανάσταση στο χωριό μας, αλλά δεν θα τους περάσει. Θα κάνουμε και καλύτερο σχολείο. Αυτό έχουμε να σας πούμε μόνο. Πόσα παιδιά έχει το σχολείο και πότε ξεκίνησε αυτό για το κλείσιμο, το φετινό εννοώ? Το φετινό τώρα πήραμε, 1η Σεπτεμβρίου πήραμε την ειδοποίηση. Δεν είχαμε νωρίτερα για να κάνουμε κάτι άλλο. Ο λόγος? Ο λόγος για να γίνει όλο αυτό, να μας κλείσουν το σχολείο. Όχι, συγγνώμη. Ο λόγος που σας λέει το έγγραφο που ήρθε από το Υπουργείο. Ότι είναι μικρό σχολείο και πρέπει να πάμε σε ένα μεγαλύτερο για καλύτερη μάθηση, αλλά αυτό δεν ισχύει. Γιατί? Γιατί και εδώ μπορούν να μάθουν τα παιδιά. Δεν παίζει ρόλο το κτίριο. Παίζει ρόλο οι δασκάλοι και τα παιδιά. Εσείς έχετε τρόπο να μετακινήσετε τα παιδιά σας τη Δευτέρα? Όχι, δεν έχουμε τρόπο. Γιατί είναι μακριά το Κυβέρι. Δεν είναι ένα χιλιόμετρο να πάνε και με το ποδήλατο ή με τα πόδια. Οπότε θα είμαστε εδώ τη Δευτέρα. Θα γίνει εδώ αγιασμός, στο σχολείο μας. Οι δάσκαλοι εδώ θα είναι.